Ο Δήμος Ηρακλείου υποδέχεται σήμερα τους εταίρους του σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι οποίοι έρχονται από την Κύπρο και τη Σάμο για να μιλήσουμε μαζί πώς θα αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι επικεφαλής εταίρος σε ένα πρόγραμμα 800.000 ευρώ, στο οποίο θα ήθελα να πω ότι δεν συμμετέχει καθόλου οικονομικά, είναι εξ ολοκλήρου το ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσα στις υποχρεώσεις αλλά και στις διαδικασίες που πρόκειται να προβεί ο Δήμος Ηρακλείου είναι, αν θέλετε, η εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων, τις οποίες θα ήθελα να ευχαριστήσω για το έργο το οποίο κάνουν από τον ελεύθερό τους χρόνο. Είναι επίσης η εκπαίδευσή τους αλλά και ο εξοπλισμός των ομάδων αυτών με υλικό. Εμείς στο Δήμο Ηρακλείου θα εξοπλίσουμε τις εθελοντικές ομάδες, θα τις εκπαιδεύσουμε με χρήματα του προγράμματος, θα τοποθετήσουμε 4 δεξαμενές σε χώρους που θα μας υποδείξει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα τυπώσουμε έντυπο υλικό το οποίο θα μοιραστεί στους δημότες του Ηρακλείου και κυρίως στα σχολεία για το πώς αντιμετωπίζουμε μια φυσική καταστροφή. Και τέλος θα είμαστε σε συνεννόηση με τους άλλους εταίρους για να ανταλλάζουμε εμπειρίες και τις γνώσεις μας για το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από τους κίνδυνους. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από φυσικές καταστροφές.